Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την αποδοχή μου. Άλλωστε, το Harvard ήταν ο στόχος τον οποίο είχα θέσει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το μέρος το οποίο τελικά θα επιλέξω για να συνεχίσω τις σπουδές μου, λόγω του πολύ υψηλού διδακτικού επίπεδου που το οποίο παρέχεται εκεί. Περιμένω απάντηση ειδικά και από το Πανεπιστήμιο του Cambridge σε μερικές μέρες. Οπότε, αν γίνω και εκεί δεκτός, θα είναι ένα σημαντικό δίλημα για μένα ποια από τα δύο θα επιλέξω. Παρότι στο Πανεπιστήμιο του Cambridge έκανα αίτηση για να σπουδάσω μαθηματικά, στο Harvard δεν υπάρχει ανάγκη να δεσμευτώ ακόμη στο πτυχίο στο οποίο θα καταλήξω. Αυτό είναι ενδεχομένως και ένας από τους λόγους που με ελκύουν πιο πολύ σε αυτό το Πανεπιστήμιο, επειδή εκτός από τα μαθηματικά, τα οποία σίγουρα θα αποτελούν μέρος του πτυχίου μου, μπορώ να ασχοληθώ και με άλλες δυνατότητες και ενδεχομένως να ανακαλύψω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο. Και έγινα δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Harvard, πιστεύω ότι θα δώσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που μείνω στην Ελλάδα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ποια σχολή θα ήθελα να επιλέξω. Σίγουρα όμως θα με ενδιαφέρει κάποια η οποία συνδυάζει τα μαθηματικά και με κάποιες εφαρμογές τους, ώστε να μπορέσω να δω περισσότερες δυνατότητες πριν του κατασταλάξω σε μια επιλογή. Η ενασχόλησή μου με τους μαθηματικούς διαγωνισμούς ξεκίνησε τόσο από τους γρίφους, τους μαθηματικούς με τους οποίους μου άρεσε να ασχολούμαι από μικρή ηλικία, όσο και πιο στοχευμένα από το σχολείο μου, στα εκπαιδευτικά Μαντουλίδη, στο οποίο είχα την ευκαιρία να δω διαγωνιστικά θέματα, χάρη στο πιο υψηλό επίπεδο μαθηματικών γνώσεων που παρέχονται, και έτσι μπόρεσα να εκτιμήσω την ομορφιά των μαθηματικών και των μαθηματικών διαγωνισμών. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη στέρηση για τα πράγματα τα οποία δεν έκανα, ώστε να μπορέσω να ασχοληθώ πιο πολύ με τα μαθηματικά. Το θεωρούσα απλά μία επιλογή την οποία έκανα, όπως όλοι αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάποια στιγμή. Και άλλωστε η επιλογή μου είναι αυτή η οποία με έκανε δεκτό στο πανεπιστήμιο αυτό. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η πίστη μου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό άλλωστε και παρότι μάλλον θα επιλέξω ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να συνεχίσω τις σπουδές μου, είμαι σίγουρος ότι θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα τελικά, ώστε να δω τι θετικό αποτέλεσμα μπορώ να έχω χάρη στις γνώσεις τις οποίες θα έχω αποκομίσει. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό το ένα σχολείο να μπορεί να παρέχει φυσικά πρότυπα. Όταν λέω φυσικά πρότυπα, εννοώ όχι άπιαστους επιστήμονες, αλλά συμμαθητές, οι οποίοι μας εντυπωσιάζουν επειδή είχαν μια πολύ ωραία ιδέα σε ένα μάθημα, επειδή είχαν μια εντυπωσιακή επιτυχία σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα διαγωνισμό. Και στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη το έχω βρει αυτό. Έχω βρει μεγαλύτερους οι οποίοι με ενέπνευσαν με τις επιτυχίες τους και με τις ιδέες τους και οι οποίοι καθόρισαν έτσι και τη δική μου πορεία μέσα από τις θετικές επιρροές τις οποίες μου άσκησαν. Οπότε θα ήθελα να συμβουλέψω κιόλας κάθε μικρότερο παιδί να ασχοληθεί όχι μόνο με τα μαθήματά του, αλλά να εξερευνήσει και κάτι που τον ενδιαφέρει. Ενδεχομένως δεν θα το βρει με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Και ενδεχομένως να μην είναι κάτι τόσο βέβαιο όσο τα μαθηματικά. Αν είναι σε ένα ωραίο περιβάλλον όπως το σχολείο μας, θα έχει πολλές δυνατότητες για να βρει τελικά τι είναι αυτό που τον ενθουσιάζει. Χωρίς φυσικά να υπάρχει οποιαδήποτε πίεση. Γιατί αυτά τα πρότυπα έρχονται όταν κανείς δεν το περιμένει. Και μετά μένουν και μας αλλάζουν.